Το βράδυ θα. Δεν θα συμφωνήσουμε σήμερα, αλλά ξεκινήσουμε. Τέλος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κερδίζει, ρε παιδί μου, το πόντου στο σενάριο για πρόγραμμα γέφυρα για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες και οι ανάγκες ρευστότητας. Για να μπορούμε να πληρώνουμε για κανένα δύο μήνες και μετά να δούμε πού θα καταλήξουμε. Βέβαια και για μέχρι τότε και σίγουρα για τις επόμενο διήμερο, αλλά και για το φόβο των Ιουδαίων, κάτι που απέφευγονται όλοι, δηλαδή να παγιωθεί αυτή η κατάσταση για λίγο καιρό ακόμα. Και να έχουμε ανθρώπους δηλαδή που να μην μπορούν και να θέλουν δηλαδή και μάλλον και να μπορούν οικονομικά να μην μπορούν να βγάλουν από την τράπεζα, ναι, για να διευκολυνθούν. Θα υπάρχει capital control σίγουρα. Ναι, το θέμα είναι υπάρχει έλεγχο στις τράπεζες. Και τι θα μπορεί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή. Ας τα βρούμε το απόγευμα και μετά θα υπάρχει δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Και για ακόμα μια φορά οι Δήμοι βγαίνουν μπροστά για να έρθουμε και στα δικά μας σιγά σιγά για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες. Ήδη με την ανακοίνωση των κλείσιμων των τραπεζών. Αυτό, ψάχνουν να βρουν και πώς θα λύσουν και δικές τους ανάγκες οικονομικές. Με το κλείσιμο των τραπεζών και με το σχηματισμό των ουρών, με ανθρώπους δηλαδή που πήραν 120 ευρώ για σύνταξη και δεν μπορούν, δηλαδή αν φύγανε κατευθείαν σε νίκια σε φάρμακα δεν έμεινε τίποτα. Ήδη αρκετοί δήμοι κατά μόνας ξεκίνησαν να εντατικοποιούν την δράση των κοινωνικών τους υπηρεσιών. Βεβαίως το ζήτημα είναι ο συντονισμός και για αυτό το ζήτημα η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία, την Πέμπτη συγκαλεί Γενική Συνέλευση των Δημάρχων της χώρας προκειμένου από κοινού να σχηματίσουν, να ιδιωτικοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση για όσο χρειαστεί. Θα δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί την Πέμπτη. Θα μας τα πει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμορίσιο, ο κύριος Πατούλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, δήμαρχε. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ο οποίος άλλωστε έχει και την πρωτοβουλία της σύγκλησης αυτής της Γενικής Συνέλευσης. Με τι πρόταση, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε, καταρχήν η πρόταση είναι η καταγραφή των προβλημάτων σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, σε προβλήματα που όσο περνά ο χρόνος και οι τράπεζες παραμένουν κλειστές και υπάρχουν λειτουργίες οι οποίες δεν γίνονται λόγω αυτού του γεγονότος, πρέπει να καταγραφούμε και να είμαστε έτοιμοι, διότι γύρω από το Δήμο και από τους Δήμους υπάρχουν λειτουργίες που εξυπηρετούν δημότες, εξυπηρετούν πολίτες και που εμείς θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και σαν Δήμοι μεταξύ μας για να υλοστηρικτούμε, ώστε οι Δήμοι να είναι αλληλέγγυοι κατόπιν προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη τις δημοτικές αρχές κατά τόπους. Και τώρα γίνονται πολύ περισσότεροι, έτσι. Ναι, γιατί τώρα μπήκαν στη λίστα και αυτοί που μπορεί να έχουν δύο φράγκα στην τράπεζα αλλά και δεν είναι πλούσιοι, αλλά δεν μπορούν να τα πάρουν. Δηλαδή, ένας παίρνει 700-800 ευρώ σύνταξη, πες ότι τα βγάζει κούρτα στραβά πέρα τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, αν πήρε 120, τώρα στέρεψε η ροή. Έναντι ενοικίου, έναντι φαρμάκων, έναντι ένα σούπερ μάρκετ, τελείωσε, έτσι. Και μέχρι να βγει και κάτω χρεωστική, αυτός ο άνθρωπος που θα ζήσει. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε και μακάρι να έρθει η συμφωνία και μακάρι να μέσα από την ετοιμιγορία και ενωμένοι Έλληνες να πάει ο Πρωθυπουργός να πείσει, εφόσον δεν μπόρεσε 5,5 μήνες να πείσει εκείνους οι οποίοι είναι συζητητές μας, μετά από την ετοιμιγορία του όχι, και με αυτόν τον τρόπο όμως εμείς καθημερινά πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και φυσικά να μην αφήσουμε στο μυαλό μας εκτός αυτό που είπε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σούλτς, ο οποίος είπε ότι εμείς στην Ελλάδα θα δώσουμε ένα μεγάλο ποσό για την ανθρωπιστική κρίση. Ναι. Το σημαίνει αυτοί που περνάμε ή αυτοί που ενδεχομένως περάσουμε. Είναι ζητήματα λοιπόν που εμείς θα πρέπει να τα δούμε μετά τη χαρτογράφηση των προβλημάτων σε όλη την Ελλάδα, όσον αφορά παραδείγματος χάρη τα έργα τα οποία γίνονται και έχουν σταματήσει λόγω του σταματημού της χρηματορροής από το ΕΣΠΑ. Ναι. Το όμως λήγει 31/12/2015. Εάν δεν γίνουν τα έργα, αυτά θα ενταλματοποιηθούν εις βάρος των Δήμων. Υπάρχουν λοιπόν εγγενείς ζητήματα που εμείς πρέπει να τα καταγράψουμε και να είμαστε έτοιμοι για καλύτερες μακάρι μέρες ή για μέρες οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν τα βάρη
αλλά και τα προβλήματα των δημοτών μας. Ναι. Τώρα είπαμε... Τι θα αποφασίσετε την Πέμπτη, τι έχετε στο μυαλό σας. Είπαμε οι Δήμοι, ήδη κατά μόνας λειτουργούν, ο κάθε Δήμος έχει τις κοινωνικές υπηρεσίες εξ ανάγκης, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, και αυτοί που δεν είχαν φτιάξανε. Τώρα το ζητούμενο, από ό,τι καταλαβαίνουμε από την πρόσκληση, είναι ο συντονισμός. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να συντονιστείτε όλοι οι Δήμοι πλέον σε ένα κοινό μέτωπο. Κοιτάξτε, καταρχήν είμαστε ένα κοινό μέτωπο. Και από εκεί και πέρα είμαστε εκείνοι οι οποίοι μέσα στην κρίση της προηγούμενης πενταετίας, εκτός από την οικονομική κρίση που υπήρχε, ατοπιστική κρίση, δημιουργήσαμε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή σας, εκείνοι οι οποίοι δημιουργήσαμε τις δομές πολύ πιο μπροστά από το κράτος, που έδειξε ότι έχει μια βραδύτητα στο να αντιληφθεί, και λογικό είναι, γι' αυτό ακριβώς και στην Ευρώπη έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις και έχουν δώσει νομοθετικές εξουσίες και διαδικασίες προς την τοπική αυτοδιοίκηση, μεγαλύτερες από αυτές που περνάμε. Παρά τα αυτά, έλεγα ότι εδώ αναλάβαμε πρωτοβουλίες, δημιουργήσαμε κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπολία, λαχανόκηπους, το ένα τ' άλλο. Όλα αυτά σαφέστατα παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι η χώρα μας να βρει την ανάπτυξή της, αλλά εάν μέχρι να βρει την ανάπτυξή της επιδεινωθούν και άλλα τα πράγματα ή παραμείνουν όπως έχουν, πρέπει εμείς να είμαστε συντονισμένοι, να είμαστε οργανωμένοι και βεβαίως ως ένα κοινό μέτωπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και μέσα στη χώρα και της καθημερινότητας, αλλά και της αναζήτησης μέσα από την Ευρώπη λύσεων. Διότι δεν σας κρύβω ότι μην νομίζετε ότι έχουμε διεκδικήσει ως χώρα όλα τα προγράμματα και όλους τους πόρους που μπορεί κανείς να αποκομίσει από την Ευρώπη. Θα σας έλεγα ότι μάλλον προς τα πίσω είμαστε από αυτά που μπορούσαμε να μας προσφέρει η Ευρώπη σε πολλά προγράμματα. Ναι. Και όλα αυτά λοιπόν εμείς έχουμε αποφασίσει να τα συντονίσουμε, να τα οργανώσουμε και να τα διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Καθώς αμέσως μετά το δημοψήφισμα και με το ρόλο που έπαιξε η τοπική αυτοδιοίκηση στην προεκλογική, σε εισαγωγικά, διαδικασία του δημοψηφίσματος, αμέσως μετά βγάλατε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι παρούσα στην επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και εσείς θα παίξετε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και χαρακτηριστικά λέτε ότι είναι καιρός να ακουστούν και διαφορετικές φωνές. Φωνές άμεσα συνδεδεμένες με την κοινωνία, όπως είναι οι τοπικές διοικήσεις, ας πούμε. Τι να κάνουμε τώρα, να το συνδέσουμε αυτό με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία ή κάτι άλλο έχετε στο μυαλό σας? Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω μέσα από την εκπομπή σας είναι ότι και εγώ και πολλοί συνεργάτες μας, αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, δεν θα αφήσουμε πλέον τα πράγματα στη χώρα να εξελίσσονται με έναν τρόπο ο οποίος μάλλον είναι αρνητικός. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε και αυτό, αν θέλετε, αισθανόμαστε. Είναι σίγουρο ότι η αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και εδώ έχουμε ακόμα αυτή την κεντρομόλα διάθεση του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Ναι. Η αυτοδιοίκηση θα διεκδικήσει για το καλό των πολιτών αυτά τα οποία έχουν οι αυτοδιοικήσεις στην Ευρώπη. Και σίγουρα θα είμαστε παρόντες σε όποιες πολιτικές εξελίξεις υπάρξουν στη χώρα. Σκοπεύετε να έχετε παρέμβαση και στην κεντρική πολιτική σκηνή ως αυτοδιοίκηση? Θεωρούμε ότι όλα είναι ανοιχτά και ό,τι μπορεί να βοηθήσει το γίγνεσθε αυτού που ζούμε προς την καλυτέρευσή του και στην καθημερινότητά του, αλλά και στο μέλλον και στην ανάπτυξή του, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε κοντά. Δηλαδή πλέον δεν θα αφήσουμε καμία μέρα χωρίς να έχουμε την παρέμβαση στο να διορθώσουμε λαθασμένες πρακτικές που επί σειρά ετών παγιώθησαν στη χώρα, με αποτέλεσμα μόνο η νομοθετική εξουσία να παίζει τον καθοριστικό ρόλο, και τα αποτελέσματα τα ζούμε και τα ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό μπορεί να γίνει με ένα κόμμα αυτοδιοικητικών στελεχών που θα συμμετέχει στην κεντρική πολιτική σκηνή? Θα έλεγα ότι υπάρχουν κόμματα, αλλά και όλα τα πράγματα στη ζωή τρέχουν. Ανάλογα τις εξελίξεις λέτε. Είναι σίγουρο ότι όταν σας λέμε θα είμαστε καθημερινά στα ζητήματα των αλλαγών στη χώρα και στο πολιτικό σύστημα, είναι σίγουρο ότι θα είμαστε κοντά σε όλες τις εξελίξεις. Μάλιστα. Θα είστε κοντά και στις εξελίξεις στην Νέα Δημοκρατία, κύριε Παδούλη? Στην κεντροδεξιά, όπως το λέτε και στην ανακοίνωσή σας. Κοιτάξτε, εμείς θα είμαστε κοντά
στο να φτιαχτεί μια πραγματική διάθεση του πολιτικού συστήματος να πει την αλήθεια, να κάνει μεταρρυθμίσεις, να είναι με στεντόρια φωνή κοντά στην Ευρώπη και πουθενά αλλού και βεβαίως στις αξίες, στις αρχές των ανθρώπων που τόσα χρόνια έχουμε μεγαλώσει μέσα από αυτές, που βεβαίως πρεσβεύουν τον κεντρό χώρο, το χώρο της πολιτικής που σαφέστατα μπορεί να δώσει και την ανάπτυξη στη χώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή σας δύναμη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλημέρα.